Γεια σας φίλες μου, είμαι η Εφη και σήμερα θα δούμε μαζί μία θήκη για τα γυαλιά μας, είτε για μας είτε για ένα δωράκι αυτές τις μέρες. Έχω πάρει το μικρό κλικλάκ, το εσωτερικό του είναι 7,5 εκατοστά. Είναι μία μινιατούρα, ένα υπέροχο μικρό κλικλάκ, το οποίο όμως χωράει πάρα πολύ άνετα τα γυαλιά μας. Και θα κάνω μία πλέξη που δεν σας έχω ξαναδείξει, πολύ απλή, πολύ εύκολη, αλλά διαφορετική. Θα ξεκινήσω κάνοντας την αρχική μου αλυσίδα, όσο είναι περίπου το άνοιγμα από το κλικλάκ. Εγώ έχω βάλει 10 πόντους, τεντωμένη η αλυσίδα μας πάντα είναι όσο είναι το κλικλάκ. Θα σας πω όμως ότι εξαρτάται από το νήμα που πλέκετε και το βελονάκι, το πόσες αλυσίδες θα κάνετε εσείς. Άρα κάντε μια αλυσίδα, τεντώστε τη ελαφρά και μετρήστε να δείτε αν είναι όσο είναι το κλικλάκ που έχετε πάρει. Γυρνάω πίσω και κάνω την πρώτη μου σειρά με άριχτα στην πίσω θηλιά. Είπαμε ότι εγώ έχω 10 άριχτα στη δική μου περίπτωση. Και φτάνοντας στο τέλος, τσεκάρω πάλι και βλέπω ότι είμαι ok. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω άλλη μία σειρά με άριχτα. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι για μία κανονικού μεγέθους θήκη για ένα ζευγάρι γυαλιά, αυτές οι δύο σειρές είναι υπεραρκετές για να κάνετε τη θήκη σας. Εγώ έχω συνεχίσει και έχω κάνει μία τρίτη σειρά, γιατί πάντα κυκλοφορώ με 2 και 3 γυαλιά. Εγώ η καημένη έχω άλλα για κοντά, άλλα για μεσαία, άλλα για μακριά. Τα βάζω λοιπόν όλα μαζί σε μια θήκη πάντα, για να μην έχω πολλές στην τσάντα μου. Οπότε προτίμησα να την κάνω μεγάλη αυτή τη θήκη. Εσείς επιλέξτε αν θέλετε μια κανονική μεγέθους θήκη ή αν και εσείς θέλετε να κάνετε μια μεγαλύτερη. Εάν λοιπόν θέλετε μεγαλύτερη, συνεχίζετε όπως εγώ στην τρίτη σειρά με άριχτα και εκεί πια σταματώ και ξεκινάω και κάνω μια περιμετρική σειρά για να στρώσω τη βάση μου. Στη γωνία μου κάνω πάντα γωνιακό πόντο και γυρίζω κάνοντας όσες σειρές άριχτα έχουμε, τόσα άριχτα. Τρεις σειρές έκανα, τρία άριχτα πρέπει να κάνω εδώ. Στην επόμενη γωνία πάλι κάνω γωνιακό πόντο και ξανά έναν πόντο στην ίδια θηλιά για να γυρίσω πλευρά. Και γυρίζω και από την κάτω πλευρά του πλεκτού μου, από εκεί που ξεκίνησα, στην αρχική αλυσίδα. 10 άριχτα λοιπόν σε αυτή την πλευρά. Έφτασα και στην άλλη στενή πλευρά, πάλι τρία άριχτα πρέπει να κάνω γιατί τρεις σειρές έχω πλέξει και όταν πια φτάνω εκεί που ξεκίνησα, κλείνω με βουβό. Έχω φτιάξει τον πάτο μου, είπαμε ότι εμένα είναι μεγάλος ο πάτος γιατί θα γίνει μια μεγάλη χωρητικότητα θήκη. Παρ' όλα αυτά όμως και τρεις σειρές να μην κάνετε και να κάνετε μόνο τις δύο ή μία αν θέλετε, συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο όπως εγώ. Ξεκινάμε και πλέκουμε μία περιμετρική σειρά πάλι, πιάνοντας μόνο την πίσω θηλιά, γιατί θέλουμε να γυρίσει, να σηκωθεί τώρα, και για τη συγκεκριμένη πλέξη χρειαζόμαστε πολλαπλάσια των 4 πόντων συν 3. Οπότε θα μετρήσετε πόσους πόντους έχετε γύρω-γύρω, ώστε σε αυτή τη σειρά τώρα να στρώσετε το πολλαπλάσιό σας. Μπορεί να σας λείπουν 2 πόντοι, μπορεί να σας περισσεύει ένας πόντος. Σε αυτή τη σειρά τώρα θα στρώσετε το πολλαπλάσιό σας. Καλό θα ήταν αν έχετε λίγο παραπάνω, να μην κάνετε αύξηση, να κόψετε 1-2 πόντους, να τους πιείτε σε αυτή τη σειρά. Και αφού λοιπόν στρώνουμε την πρώτη μας σειρά με τα πολλαπλάσια, βλέπουμε ότι κατευθείαν αρχίζει και γυρίζει γιατί έχουμε πλέξει την πίσω θηλιά. Να το. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Από εδώ και πέρα δεν θα πλέκω με ένωση, θα πλέκω κυκλικά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ένωση. Κατευθείαν λοιπόν στον πρώτο μου πόντο
Παίρνω νήμα και βγαίνω μία φορά από την αλυσίδα, δύο, τρεις. Κλείνω μαζί. Μπαίνω στον επόμενο πόντο και κάνω τρία άριχτα στη σειρά. Ένα, δύο, τρία. Στους επόμενους τρεις πόντους, καλύτερα πρέπει να πω. Στον τέταρτο πόντο βγαίνω μία φορά από την αλυσίδα μου, βγαίνω δύο, βγαίνω τρεις και κλείνω μαζί τους πόντους μου. Πάμε για τρία συνεχόμενα άριχτα. Δύο, τρία. Μπαίνω στον τέταρτο πόντο, φέρνω το νήμα μου επάνω και παίρνω νήμα και κλείνω μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, μόνο την αλυσίδα. Και την τέταρτη φορά κλείνω μαζί τους πόντους μου. Συνεχίζω με τρία συνεχόμενα άριχτα. Αυτή είναι η πλέξη μου. Αυτό επαναλαμβάνω, τρία άριχτα στον τέταρτο πόντο. Βγαίνω τρεις φορές από την ίδια θηλιά για να δημιουργήσω αυτό το ψηλό, την ψηλή αλυσίδα. Και την τέταρτη φορά κλείνω τον πόντο μου. Τρία άριχτα, μία ψηλή αλυσίδα που μας δημιουργεί αυτό το μπαλάκι, ας πούμε. Τρεις φορές βγαίνω από την ίδια θηλιά και μετά κλείνω. Πλέκοντας κυκλικά, καταλήγω στον πρώτο πόντο που έκανα και πάνω σε αυτό τον πόντο θα πλέξω άριχτο. Δηλαδή, ο πρώτος μου πόντος, όταν ξεκίνησα τη σειρά, ήταν αυτό το μπυλάκι, η μεγάλη αλυσίδα. Καταλήγοντας κυκλικά, φτάνω σε αυτό τον πόντο, πλέκω ένα άριχτο και στον αμέσως επόμενο πόντο ξεκινάω πάλι να κάνω τη μεγάλη αυτή αλυσίδα που δημιουργεί το μπυλάκι. Τρία άριχτα, που το τρίτο άριχτο θα πρέπει να πέσει ακριβώς πάνω στο μπυλάκι της προηγούμενης σειράς. Στον επόμενο πόντο αμέσως κάνω μπυλάκι. Ένα άριχτο, δύο άριχτα. Το τρίτο άριχτο θα μου πέσει πάνω στο μπυλάκι της προηγούμενης σειράς και στον επόμενο πόντο αμέσως, είναι ο τέταρτος πόντος, κάνω ένα νέο μπυλάκι. Αυτή είναι και η επανάληψη. Επειδή πλέκω κυκλικά χωρίς ένωση από εδώ και πέρα, από τη δεύτερη σειρά και μετά, δεν χρειάζεται να ξαναμετρήσετε. Πλέκετε συνεχόμενα, σπιράλ, τρία άριχτα, ένα μπυλάκι. Δεν μετράμε, δεν μπερδευόμαστε πουθενά, δεν κάνουμε αυξήσεις, δεν κάνουμε μειώσεις. Είναι υπερβολικά εύκολο και είναι μια αρκετά νόστιμη πλέξη. Έχω συνεχίσει, είμαι στην τρίτη σειρά και από μόνη της με βγάζει να κάνω άριχτο πάνω στο μπυλάκι, ο επόμενος πόντος μπυλάκι. Συνεχίζω με τρία άριχτα, μπυλάκι. Δεν χρειάζεται να υπολογίσω κάτι, γιατί με πάει από μόνο του τώρα πια να μου βγαίνει μπυλάκι μετά το μπυλάκι. Άρα λοιπόν ανακεφαλώνουμε. Τι κάνουμε, μια μικρή βάση, στη δική μου περίπτωση λίγο μεγαλύτερη. Μετράμε για να στρώσουμε τα πολλαπλάσια μας. Πλέκουμε στην πίσω θηλιά για να σηκωθούν τα τυχώματα προς τα πάνω και ξεκινάμε από τη δεύτερη σειρά που έχουμε στρώσει και τα πολλαπλάσια να πλέκουμε τρία άριχτα ένα μπυλάκι, τρία άριχτα ένα μπυλάκι, κυκλικά χωρίς ένωση. Μόνη της λοιπόν θα προχωράει η πλέξη και θα μας βγάζει διαγώνια αυτή τη σειρά με τα μπυλάκια, λοξά. Και έχουμε μία ριγή πλέξη, αλλά λοξή. Θα συνεχίσω λοιπόν, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω, για όσο ύψος μου χρειάζεται. Και θα ανοίξω το βίντεο για να δούμε την ένωση. Έχω φτάσει στο ύψος που πρέπει και έκανα τις δύο τελευταίες σειρές με σκέτα άριχτα. Γιατί θέλω να λεπτύνει το πλεκτό μου επάνω και να μπορέσω να το ενώσω εύκολα. Δύο σειρούλες λοιπόν με άριχτα έκανα. Μετράω, είναι υπέρ αρκετό. Το φάρδος είπαμε και το πόσο μεγάλος είναι ο πάτος για τη χωρητικότητα το κανονίζετε εσείς από την αρχή. Κόβω το νήμα μου, τραβάω έξω από τη θηλιά και πάμε να κάνουμε τη γνωστή ένωση που σας δείχνω, την αόρατη. Τραβάω από μέσα προς τα, από έξω προς τα μέσα το νήμα μου. Μπαίνω στον τελευταίο μου πόντο από τη μία πλευρά μόνο και τραβάω το νήμα μέσα εσωτερικά.
θέλω να το σφίξω λίγο εδώ. Και όπως πάντα η ένωσή μας είναι αόρατη. Έχουμε δημιουργήσει μια φιλιά που δεν φαίνεται που ξεκινήσαμε και που τελειώνουμε. Η ουρά που μου έμεινε θα στερεωθεί με βελόνα. Σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, τοποθετείτε ύφασμα, φόδρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επίτηδες επέλεξα ένα πολύ μαλακό νήμα. Είναι πολυεστερικό με βαμβάκι, δεν είναι ούτε γυαλιστερό ούτε τίποτα, δεν έχει χρυσοκλωστή για να πω ότι θα μου γρατζουνίσει τα γυαλιά. Θα συνεχίσω λοιπόν χωρίς να βάλω το ύφασμα, χωρίς να βάλω επένδυση και πράττουμε όπως πράττουμε και στα μεγάλα τσαντάκια με κλικ-κλακ. Βρίσκουμε τα δύο κέντρα και τα τοποθετούμε ακριβώς στο άνοιγμα του κλικ-κλακ, στην ένωση. Πιάνω με clips γύρω-γύρω το πλεκτό μου. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα βρίσκετε τα κέντρα του πλεκτού σας, τα πλαϊνά δύο, θα βάζετε δύο καρφίτσες για σημάδι και θα το τοποθετείτε ακριβώς στο κλείσιμο του κλικ-κλακ, στο πλαϊνό. Εάν δεν κάνετε αυτό το βήμα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το πλεκτό να στρίψει και να μας βγει λοξό. Αφού λοιπόν το σταθεροποιήσω, είναι και πολύ μαλακό το νήμα μου και μπορώ να το δουλέψω ευχάριστα. Και αφού το έφτιαξα, παίρνω βελόνα και κλωστή. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως κλωστή αυτή την πιο χοντρή που είναι ειδική για τις τσάντες για να μην ξυλώνεται. Βελόνα που να χωράει από τις τρυπούλες. Και απλά το ράβω γύρω-γύρω. Έχω ολοκληρώσει το ράψιμο. Στερέωσα. Και η θήκη μου είναι έτοιμη. Η δικιά μου είναι λίγο υπερφυσική εδώ που τα λέμε. Όμως θα βάλω μέσα τρία ζευγάρια γυαλιά. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένη. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο και για τις δασκάλες στο σχολείο. Θυμάμαι και εγώ από τις δικές μου κόρες που στις γιορτές πάντα ψάχναμε όλοι ένα συμβολικό μικρό δωράκι για τις δασκάλες. Νομίζω ότι ούτε μία ώρα δεν θα σας πάρει να το δημιουργήσετε. Πολύ οικονομικό με νήμα που ήδη έχετε. Τα κλικ-κλακ αυτά τα μικρά είναι πάρα πολύ φτηνά. Έχετε λοιπόν ένα όμορφο χειροποίητο δώρο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε μου το σχόλιο σας. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.